Για βοηθήστε μας λίγο, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, διότι αντί να δικαιολογηθούν τα πράγματα, γίναν χειρότερα. Μπερδεύτηκε ο κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Μάλλον δεν πρέπει να σας βοηθήσω. Εγώ πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από αυτούς οι οποίοι κλείνανε τα μάτια μπροστά στο πρόβλημα. Εγώ, καημένος, ενώ το βλέπα το πρόβλημα, είχα εισηγηθεί στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης ότι αν θέλουμε να διασώσουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα, θα πρέπει να βγούμε με ειλικρίνεια και να παραδεχτούμε τα προβλήματα όλων των εμβολίων, τα οποία σιγά σιγά τα μαθαίναμε. Δεν τα ξέραμε. Στην αρχή μας λέγανε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μετά είδαμε μερικά προβλήματα, ότι τα mRNA εμβόλια είναι πολύ καθαρά, μετά είδαμε ότι και σε αυτά υπάρχουν μερικά προβληματάκια, όπως οι μυοκαρδίτιδες κλπ. Άρα λοιπόν, αυτοί πρέπει να το ξεμπλέξουν τώρα. Εγώ κακώς επιστρατεύομαι. Το κάνω με τα χαρά, διότι δεν φοβάμαι την ευθύνη που απορρέει από τα λόγια μου. Γι' αυτό το κάνω. Τώρα, τι θα έλεγα εγώ. Πρώτον, να ζητήσω συγγνώμη, όλοι αυτοί και κυρίως τα παπαγαλάκια τους, τα οποία λέγανε ο άνθρωπος αυτός παραιτήθηκε με την πρώτη συνεδρίαση. Φυσικά, η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Η πρώτη συνεδρίαση εμένα μου έλεγε ότι έχω μπροστά μου ανθρώπους οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα. Και αν δεν αναγνωρίζεις το πρόβλημα, δεν νομιμοποιείσαι ούτε να εκφράσεις τακτικές για την αντιμετώπιση του, ούτε να ενημερώσεις τον κόσμο για κάτι που εσύ ο ίδιος δεν το αποδέχεσαι. Άρα λοιπόν, εγώ κακώς μπερδεύομαι. Θα έπρεπε εγώ να γελάω από μια αγωνία. Επειδή όμως δεν είναι για γέλια, και επειδή με καλέσατε ως φίλος, πραγματικά θα παρέμβω. Όντως, το εμβόλιο αυτό πιθανώς έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ, επειδή φορτώθηκε αφενός με πραγματικές παρενέργειες και αφετέρου κακές πολιτικές στη διάθεσή του. Το εμβόλιο αυτό πιθανότατα μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους να μην μολυνθούν και να μην μολυνθούν βαριά. Επομένως, μάλλον είναι λογικό να πούμε πάλι ότι κοιτάξτε, εφόσον δεν έκανε κανείς παρενέργεια με την πρώτη δόση, είναι πολύ απίθανο να κάνει παρενέργεια με τη δεύτερη. Επομένως, όπως είπα και χθες, πότε ήταν, οι κυρίες οι οποίες έκαναν το εμβόλιο και δεν είχαν παρενέργειες, ή οι κύριοι, γιατί και στους άντρες εμφανίζεται, καλό είναι να προχωρήσουν στη δεύτερη δόση. Βέβαια, σήμερα ο κύριος Πορτοσάλτε είπε, αυτό που μου λέτε, δεν το είπα εγώ, αλλά συζητιόταν στην ομίγυρη στο Sky, που την παρακολουθώ κάθε πρωί, φαντάζει κοινικό. Φυσικά, κύριε Πορτοσάλτε, είναι κοινικό. Όπως κοινικό είναι να λες ότι όποιοι αντιστρατεύονται το εμβόλιο AstraZeneca είναι πληρωμένοι. Όπως κοινικό είναι να λες ότι όλοι πρέπει να το κάνουν και να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Όλα αυτά κοινικά είναι. Όταν είσαι σε ένα πόλεμο, όλα είναι κοινικά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τώρα ανακάλυψε ότι τα άτομα που έκαναν το εμβόλιο AstraZeneca ήταν αριθμοί μόνον στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας και όχι ανθρώπινα όντα όπου η ζωή τους μετράει. Και πρέπει να μετράει. Και πρέπει να μετράει. Λοιπόν, αντί να συνομιλεί η κυβέρνηση με επιτροπές, απλώς τους υπαγόρευε πολιτικές. Τώρα τι θα πούμε. Για όσους έχουν, πιστεύω, τη βεβαιότητα ότι δεν θα πάθω και τίποτα, θα πάω να το κάνω, ακόμη μπορεί να πάνε να το κάνουν. Από μόνος του θα έχει τη βεβαιότητα? Συγγνώμη, θα σας ρωτήσω, επιστήμονας είστε? Ναι. Γιατί μη μου απαντήσετε κι εσείς όπως η κυρία Θεοδωρίδου χθες, ότι και η επιδημιολογία είναι επιστήμη. Τα εμβόλια δεν τα κάναμε με την επιδημιολογία μόνο, αλλά με βάση αποτελέσματα. Ρωτώ λοιπόν από μόνος μου, θα το κρίνω αυτό? Ναι, δυστυχώς η στάθμιση κινδύνου θα γίνει από τον καθένα και από τον γιατρό του, αν θέλετε. Και αν από έχει. Τον γιατρό του. Αν έχει. Δηλαδή πιστεύω ότι η παρέμβαση του γιατρού, ναι, πρέπει να επιτρέπεται από τα τώρα σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Και αν ο γιατρός πει, ξέρετε, εισηγούμε να κάνει άλλο τύπο εμβόλιο, να γίνεται. Επίσης πιστεύω ότι ήδη, εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια και στον κόσμο και στον ιατρικό κόσμο, θα πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού, ακόμη και αν η δεύτερη δόση είναι από άλλο εμβόλιο. Πρακτικά δεν νομίζω ότι συμβαίνει τίποτα. Θα μπορούσε η δεύτερη δόση να είναι από άλλο εμβόλιο και να δοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο,
όλα τα εμβόλια έχουν παρενέργειες, έτσι, και όλα τα φάρμακα, δηλαδή σε κάθε περίπτωση στη φάση 4 αναδεικνύονται οι παρενέργειες όταν πάρα πολλά άτομα εμβολιαστούν ή πάρουν το φάρμακο. Και η ασπιρίνη ακόμη έχει παρενέργειες που ακόμη και σήμερα 80 με 100 χρόνια μετά καταγράφονται. Αν ένα παιδάκι έχει υιογενή λίμωξη και πάρει ασπιρίνη αντί για παρακεταμόλ, μπορεί να κάνει σύνδρομο Ράι, να καταστραφεί το ύπαρξη και να πεθάνει. Επομένως, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι των παρενεργειών και ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Το ξέρετε. Εν γνώση μου θα πάρω την ασπιρίνη. Το ξέρετε. Δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, ένα άλλο πάλι. Άλλο να πάσχεις και να πάθεις. Μάλιστα. Και άλλο να παθαίνεις ενώ δεν πάσχεις καθόλου. Είναι σαν να πηγαίνεις γυρεύοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε. Εάν μιλήσουμε με τους αριθμούς, πάλι και εκεί κάνουν λάθος. Είναι μία θρόμβωση στα 22.000 άτομα και ένας θάνατος στα 33.000 άτομα. Αυτά που λένε ένα στα 150.000, γιατί αθροίζουν όλα τα εμβόλια, όλα μαζί, είναι πολύ λάθος, έτσι. Είναι misleading. Στην ουσία, ένα στα 22.000 άτομα κάνει θρόμβωση και ένα στα 33.000 άτομα μπορεί από αυτή να πεθάνει. Αυτά είναι τα ποσοστά τουλάχιστον της Νορβηγικής Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία κατέγραφε τα γεγονότα χωρίς να είναι προκατηλημένη ούτε υπέρ ούτε κατά των εμβολίων. Κάτι άλλο που ήγηρε πάλι ο κ. Πορτοσάλτες στο ραδιόφωνο, γιατί τον άκουγα στον δρόμο, είναι ότι γιατί δεν κοιτάξανε για το εμβόλιο ας πούμε της Pfizer, τι κάνει. Φυσικά κάνει μυοκαρδίτιδα. Πιθανότατα κάνει και άλλα πράγματα που δεν έχουν καταγραφεί. Όλα λοιπόν αυτά που αναφύονται σήμερα σαν προβλήματα, αναφύονται σαν προβλήματα διότι δεν ήμασταν ποτέ ειλικρινείς στην καταγραφή των παρενεργειών των εμβολίων. Και αυτό θα το πληρώσουμε. Θα πληρώσουν τα επιτήμια. Ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται πλέον. Μισό λεπτό, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, να πάμε στα πρακτικά. Η σύσταση γίνεται χθες, αφού πήραμε 1,5 εκατομμύριο δόσεις από Pfizer και αφού έχουμε και τις γερμανικές μελέτες, γι' αυτό το μάθαμε χθες. Mix and match εμβόλια, φυσικά με Pfizer. Άρα εγώ σας ρωτώ, αυτό που ρωτάει ο κόσμος. Πριν 2 μήνες... καλά είπαν κάποιοι, ξεστοκάραμε αυτό που είχαμε άστρα. Δεν είχες άλλο περιθώριο, γιατί είπε ο κύριος Βατόπουλος, ο συνάδελφός σας, πόσο επιστημονικό είναι, ότι τότε εμβολιάσαμε γιατί είχαμε υψηλό υγικό φορτίο. Τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Έχουμε χαμηλό υγικό φορτίο, μπορεί να περιμένουν 2 μήνες. Με αυτό το σύστημα και το κριτήριο γίνονται τα εμβόλια. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Ότι με αυτό γίνονται. Με αυτό γίνονται. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν θα έπρεπε να γίνονται, διότι έτσι ο κόσμος γίνεται μια μονάδα στην αντιμετώπιση της πανδημίας χωρίς να έχει την υπόστασή του ως άνθρωπος. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός. Δυστυχώς όμως πολλές φορές και στον πόλεμο έτσι μετράμε τον κόσμο, σαν μονάδες. Δεν το μετράμε σαν υποστάσεις ανθρώπινες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, έτσι γίνεται. Δεν υπήρξε ο κινησμός. Δεν είναι τώρα από μένα για παράδειγμα. Μα δεν το είπαν έτσι όμως πριν 2 μήνες. Πώς είναι από την ίδια την κυβέρνηση. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, αφήστε την κυβέρνηση τώρα. Η Επιτροπή, εδώ, οι επιστήμονες. Δεν το είπαν έτσι με νούμερα. Το είπαν αλλιώς. Το ανοίγουμε για να κάνουν αυτές οι ηλικίες. Δεν μας είπανε. Και το κόστος-όφελος δεν το βγάλανε έτσι όπως το περιγράφετε. Το βγάλανε με άλλα κριτήρια. Ναι. Σήμερα μας λένε εκ των υστέρων και λέει εδώ ο σύζυγος, ο Κρυόβρυσανάκης Άτυχης 40 διάχνωση. Γιατί και η κυρά μου, Θεός χωρέστη, να μην έχει αυτό το δικαίωμα να το κάνει. Ναι. Οι Ρίστα Παρόδο πάλι μιλάνε για ένα περιστατικό. Δεν είναι ένα η θάνατη. Από τις θρομβώσεις είναι τουλάχιστον 2 ή 3. Έτσι. Άρα, πού καταλήγουμε σήμερα πρακτικά, διότι εδώ με ρωτάει ο Κώστας, ο Λευτέρης, ο Βασίλης και ο Γιάννης. Άνω των 60 πλέον και κάτω των 30 υπάρχει η ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Αναλυτική. Δεν τη λέω εγώ από το κεφάλι μου. Λέει κάτω των 30, ακόμη και την πρώτη δόση να έχεις κάνει, να κάνεις με άλλο. Άρα τη δεύτερη δόση μεταξύ 30 και 60 να έχεις κάνει την πρώτη άστρα. Πείθεται έτσι ο κόσμος? Όχι, ο κόσμος δεν πείθεται, αλλά νομίζω για να λυθεί αυτό, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να διαλέξουν ένα άλλο εμβόλιο και η Επιτροπή Εμβολιασμών να δώσει πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού. Λυπάμαι που το λέω, δηλαδή δεν ήθελα να... ήθελα με μια στρατηγική, η οποία όμως θα είναι εν γνώση της κοινωνίας,
να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται και αυτό το εμβόλιο, διότι είμαστε πίσω σε εμβολιασμούς, δεν είμαστε τόσο καλά όσο λέει η κυβέρνηση, αλλά από ό,τι φαίνεται το κατέστρεψαν αυτοί, όχι εγώ, αυτοί. Άρα κύριε Βλαχογιαννόπουλε, ίσως θα ήταν πιο σημαντικό για σας με έναν τρόπο, όποιος και αν μπει για τη δεύτερη δόση, να κλειδώνει να σε οδηγεί σε άλλο εμβόλιο. Ναι, μπορεί να σε οδηγεί, ναι, πρέπει να σε οδηγεί σε άλλο εμβόλιο, εκτός αν ο ίδιος επιθυμείς, αυτό είναι δικαίωμά σου, όπως δικαίωμά σου είναι και να μην εμβολιαστείς. Προφανώς. Να πεις ότι δεν έπαθα τίποτα, θα συνεχίσω με το ίδιο εμβόλιο, αλλά όλοι, είτε αλλάξουν εμβόλιο είτε όχι, να πάρουν πιστοποιητικό. Άρα για καλό, πλήρη εμβολιασμό. Καλό είναι η Επιτροπή να είναι πιο καθαρή, διότι η σύγχυση έχει επιταθεί εδώ τώρα. Αυτό έχει συμβεί. Προφανώς έχει επιταθεί, αλλά δεν φταίω εγώ, κύριε Σαχίνη. Εμένα με καλέσατε ως άνθρωπο που μπορεί να πει δύο κουβέντες, αλλά δεν έχω καμία υποχρέωση να μπαλώνω. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, σαν καθηγητής ανοσολογίας, με ρωτάει εδώ πέρα η φίλη Βαρβάρα. Εγώ, λέει, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, αμέσως μετά τον πρώτο εμβολιασμό με Άστρα, δεν εμφάνισα παρενέργεια σαν και αυτές που άκουσα χθες, θρόμβου και έτσι. Φαινόταν όμως ότι έχω παρενέργειες. Είχα μια αστάθεια, μια θολούρα. Ναι, ναι. Πάω να το πω αυτό ή πάω στη δεύτερη δόση? Η απάντησή μου είναι, εγώ θα το έκανα με το ίδιο εμβόλιο, θα έκανα το ίδιο εμβόλιο, γιατί όλα είχαν. Οι γιατροί μας που κάνανε, πώς το λένε, Pfizer, άλλοι είχαν πήρε τους, άλλοι δεν είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν από το κρεβάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, μια-δυο μέρες ήταν χάλια. Μερικοί, όχι όλοι. Άρα λοιπόν, τέτοιου τύπου παρενέργειες μπορεί να τα κάνει και με τα άλλα εμβόλια. Γι' αυτό θα έλεγα, ξεκινήστε και κάνετε το ίδιο να τελειώνετε. Αν όμως η Επιτροπή δώσει το δικαίωμα να πάρουν πλήρη απόδειξη για, για πλήρη εμβολιασμό, ευχαρίστως να αλλάξει, να αλλάξει εμβόλιο. Και το τελευταίο ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Η Επιτροπή δια της κυρίας Θεοδωρίδου χθες και του κυρίου Θεμιστοκλέους είπε ότι αν στο πρώτο εμβολιασμό, η σύστασή της είναι, έχει σοβαρή παρενέργεια, θρόμβωση και έτσι, μπορείς μαζί με τη βοήθεια γιατρού να επιλέξεις ένα άλλο. Προφανώς. Ναι, μισό προφανώς, λεπτό. Άρα λέει. Η παρέμβαση του γιατρού να είναι σημαντική. Ακούστε. Και να είναι από τα τώρα, όχι μεθαύριο. Λέει ο Βασίλης. Άρα αυτή η πρόβλεψη λέει δεν μπορεί να είναι για ένα-δύο. Είναι περισσότεροι. Δεν θα έκαναν την πρόβλεψη για δύο. Θα ειδοποιούσαν τους δύο και δεν το ανακοινώναν. Είναι παραπάνω λοιπόν, λέει ο Βασίλης. Προφανέστατα. Κοιτάξτε. Υπό εκτίμηση και υπό καταγραφή είναι βέβαιη ότι έχει γίνει. Βέβαιο. Επομένως το κάνανε για να έχουν και αυτοί, όχι τη συνείδησή τους, γιατί δεν ξέρω πόσο πραγματικά έχει σοκαριστεί η συνείδησή τους, αλλά κυρίως τη νομική τους κάλυψη ότι έχουν καλυφθεί, ότι έχουν νομικά... Εντάξει, το ακαταδίωκτο όμως το διασφάλισαν, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, αμέσως μετά την παραίτησή σας. Κάποιοι, λέω, το ακαταδίωκτο το διασφάλισαν αμέσως μετά την παραίτησή σας, σας θυμίζω. Πάνω κάτω ξέρω, τότε που... Δεν είναι για πάντα το ακαταδίωκτο, αλλά τα πράγματα... Υπάρχει θέμα εδώ για μέλη της Επιτροπής, κατά τη γνώμη σας? Αν υπάρχει θέμα, από τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα. Υπάρχει θέμα, απλά νομίζω ότι για να είμαι ειλικρινής, θα στηριχτούν στο ότι αλλάζουν τα δεδομένα, τα βιβλιογραφικά, καθώς πολλαπλασιάζονται οι παρατηρήσεις και θα θεωρηθεί μια επιστημονική πλάνη. Όχι. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μισό λεπτό. Δεν είπαν αυτό χθες ούτε η κυρία Θεοδωρίδου, ούτε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ούτε ο κύριος Βατόπουλος σήμερα. Μας είπαν ότι αλλάζουν τη σύσταση γιατί έχει πέσει το υλικό φορτίο. Δεν είπαν νέα δεδομένα, αλλά με συγχωρείτε. Είναι καταγεγραμμένο πλέον τι είπαν. Ναι, ναι. Αυτό σε σχέση με παλιότερα, λέω, σε σχέση με την εποχή που εγώ παραιτήθηκα, όπου αυτοί δεν μιλούσαν καθόλου για θρομβώσεις. Αυτό εννοώ. Προφανώς τώρα και αυτή η δικαιολογία είναι έολη, βέβαια, έτσι. Γιατί παραμένει πάντα το εξής ερώτημα. Αν ένας το πάθει, αυτός θα μας λείψει και αυτός είναι άνθρωπος. Και επομένως δεν μπορούμε να τον διασφαλίσουμε με τέτοιου τύπου αλχημίες. Καλημέρα κύριε Βλαχογιαννόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.